Ωραία, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία σας. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ξανά μαζί σας. Είχαμε εγκαινιάσει αυτή την δυνατότητα της επαφής, διαζώσης επαφής πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βλέπω ότι αυτό συνεχίζεται και σήμερα και από τον κύριο Μητσοτάκη που ήρθε πριν την έκθεση εδώ για να συναντήσει. Βεβαίως εγώ συνεχίζω αυτή την παράδοση και από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστική και χρήσιμη η διαζώσης επαφή με τους φορείς και τους εκπροσώπους της οικονομίας και της παραγωγής της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης πριν από τη Διεθνή Έκθεση. Δυστυχώς, φέτος δεν έχουμε Διεθνή Έκθεση. Είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Η πανδημία μας αναγκάζει να βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση που έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τις επιπτώσεις όχι μόνο στην δημόσια υγεία αλλά και στην οικονομία. Και σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες θα ήθελα να ακούσω περισσότερο εσάς. Εγώ να πω λιγότερα σήμερα. Θα έχω την ευκαιρία να πω πολλά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Κυριακή. Όμως περισσότερο θα ήθελα σήμερα να ακούσω εσάς για το πώς οι επιχειρήσεις που εκπροσωπείτε, ο κόσμος και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι, βιώνουν την κρίση από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία. Είχαμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε και κατά την περίοδο της αμέσως μετά το lockdown. Είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και είχαμε κάνει με πολλούς από εσάς συναντήσεις. Θα θυμάστε ότι τότε είχαμε προτείνει στην κυβέρνηση μια σειρά από μέτρα εμπροστοβαρούς στήριξης της οικονομίας. Το πρόγραμμά μας το είχαμε ονομάσει «Μένουμε όρθιοι». Τότε ήταν το «Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς». Αλλά εμείς μιλήσαμε και για την ανάγκη όχι απλά να μείνουμε ασφαλείς, αλλά να μείνουμε και όρθιοι απέναντι σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση. Ο φόβος μας ο μεγάλος ήταν και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι το lockdown, η πανδημία θα φέρει μια πρωτοφανή ύφεση και για να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το μέγεθος της ύφεσης αυτής, η λογική μας ήταν ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν άμεσα με κρατική ενίσχυση τόσο οι επιχειρήσεις με μη επιστρεπτή ενίσχυση, όσο όμως και οι θέσεις εργασίας. Η βασική μας αντίληψη και λογική ήταν η επιδότηση από το κράτος των επιχειρήσεων προκειμένου να κρατήσουν τον αριθμό των εργαζομένων και τις σχέσεις εργασιακές. Και είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε τότε, για τη διαφορά ανάμεσα στην επιδότηση της εργασίας έναντι της επιδότησης της αναστολής της εργασίας. Φοβάμαι ότι επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη στην οικονομία. Το κρίσιμο δεν είναι να μετράμε το μέγεθος της ύφεσης. Το κρίσιμο είναι να δούμε ότι αυτοί οι αριθμοί πολύ γρήγορα θα έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Κυρίως το κρίσιμο είναι να μιλήσουμε για την ανάγκη να διατηρηθούν ζωντανές επιχειρήσεις και να κρατηθεί η εργασία στα επίπεδα που ήταν πριν, να μην δούμε ξανά να σκαρφαλώνει σε δυσθεώρατα ύψη ο αριθμός, το μέγεθος της ανεργίας και να μην βρεθούμε σε μια αντίστοιχα δύσκολη κατάσταση σαν αυτή που βιώσαμε τα πρώτα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Αυτή νομίζω ότι είναι η κοινή μας αγωνία και η κοινή μας ανησυχία. Ταυτόχρονα βέβαια με την ανησυχία για την αναζωπήρωση της πανδημίας που την βλέπουμε όλοι κάθε απόγευμα που παρακολουθούμε τα νέα κρούσματα που αναγκοινώνονται και τις δυσκολίες που συνεχίζουν δυστυχώς να υφίστανται
στα δημόσια νοσοκομεία μας. Η επιτυχία της χώρας στην πρώτη φάση της πανδημίας έδωσε χρόνο που έπρεπε να αξιοποιηθεί καλύτερα για να ενισχυθεί η δημόσια υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία και με προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Γίνανε κάποια βήματα, όμως η γενικότερη εικόνα, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι θετική. Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων από ό,τι όταν κλείσαμε την οικονομία. Παρόλα αυτά και σε έναν εξαιρετικά ανησυχητικό αριθμό διασωληνωμένων και ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, παρόλα αυτά στα δημόσια νοσοκομεία εργάζονται λιγότεροι μόνιμοι και συμβασιούχοι εργαζόμενοι, νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό από ό,τι ένα χρόνο πριν. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό. Ταυτόχρονα, πριν από λίγο έμαθα ότι αυξάνονται κατακόρυφα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τα νοσοκομεία στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι η στήριξη της δημόσιας υγείας και η στήριξη της οικονομίας είναι οι δύο βασικές αγωνίες που έχει σήμερα ο μέσος πολίτης και είναι και ο πυλώνας, αν θέλετε, των προτάσεων που θέλουμε να καταθέσουμε εν ώψη και του φόρουμ, γιατί διεθνή έκθεση δεν έχουμε, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.